πίσω, όπως είπαμε, την αφιερώσαμε κυρίως στα όσα συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή. Και θα πάμε τώρα λίγο να δούμε και τις επιπτώσεις, καθώς κλιμακώνεται ο πόλεμος και μεταξύ άλλων απειλεί και την παγκόσμια οικονομία. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Ορέστη Ομπράν. Είναι δικηγόρος, ειδικός σε θέματα ενέργειας και οικονομίας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Και το ερώτημα είναι πόσο μπορεί να αντέξει πληγωμένη από τον πληθωρισμό και τη χαμηλή ανάπτυξη παγκόσμια οικονομία έναν δεύτερο πόλεμο. Αν κιόλας σκεφτούμε και τον πόλεμο που συνεχίζει στην Ουκρανία. Σωστά. Νομίζω ότι η περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή φέρνει δυσχερή, αν θέλετε, μηνύματα για τη διεθνή οικονομία. Προφανώς υπάρχει ήδη σύγκρουση στην Ουκρανία, η οποία έχει αυξήσει τον πληθωρισμό, έχει οθήσει με συγχωρείτε τις κεντρικές τράπεζες σε αυξήσεις των επιτοκίων και έχει επεκτείνει προφανώς την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ανησυχητικό το οποίο αυτή τη στιγμή κοιτούν οι διεθνείς οικονομικοί αναλυτές, δηλαδή την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Εάν έχουμε δηλαδή μια επιβράδυνση της τάξης του 1,2-1,3%, τότε θα αφαιρεθεί από την παγκόσμια οικονομία περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όσο αυξάνεται η αλυσίδα, δηλαδή, είναι πολύ συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, έχουμε αύξηση στις τιμές της ενέργειας, έχουμε αύξηση του πληθωρισμού, έχουμε επιβράδυνση της ανάπτυξης. Άρα, τα νέα σίγουρα δεν θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι πολύ καλά, αλλά πρέπει να αναμένουμε να δούμε πόσο εν τέλει θα επεκταθεί αυτή η σύγκρουση και πόσο θα επηρεάσει τη διεθνή οικονομική συγκυρία, όπως ήδη υπήρχε από την σύγκρουση στην Ουκρανία. Mm-hmm. Και επειδή αναφερθήκατε στην επέκταση αυτής της σύγκρουσης, το θέμα είναι και τι θα γίνει αν υπάρξει, γιατί τώρα μιλάμε, η αλήθεια είναι με σενάρια, μια άμεση σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, οπότε και εκεί θα δούμε και τις τιμές του πετρελαίου να ανεβαίνουν. Σαφέστατα το σενάριο αυτό, αν και δεν είναι το επικρατέστερο αυτή τη στιγμή, θα οδηγούσε σε γενικότερο χάος στην περιοχή και προφανώς θα επηρεάζει πάρα πολύ και τις τιμές της ενέργειας, άρα θα αύξανε την ακρίβεια και τον πληθωρισμό σε όλο τον κόσμο. Σκεφτείτε ότι το Ιράν παράγει περίπου το 3-4%, διαθέτει περίπου το 3-4% των παγκοσμίων αποθεμάτων. Έχει αυξήσει την παραγωγή του, πράγμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό, διότι το Ιράν τον Αύγουστο παρήγε λίγο παραπάνω από 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα πετρέλαιο, και είναι σημαντική η συνεισφορά του στην παγκόσμια, αν θέλετε, παραγωγή, διότι περνάμε μια περίοδο που οι χώρες του ΟΠΕΚ μειώνουν την παραγωγή ακριβώς για να αυξήσουν τις τιμές. Άρα, όποιος παράγει, όσο περισσότερο δηλαδή συνεισφέρει στην παγκόσμια παραγωγή καθημερινώς, τόσο βοηθάει στο να σταθεροποιηθούν οι τιμές. Θεωρώ ότι επίσης έχει σημασία, μιας και αναφέρεστε στο Ιράν, να δούμε ότι χθες, όπου αν μη τι άλλο επεκτάθηκε λίγο το καθεστώς των κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του Ιράν, επιβλήθησαν κυρώσεις εναντίον δύο ναυπηλιακών εταιριών, οι οποίες μετέφεραν στην πραγματικότητα ρωσικό πετρέλαιο μέσω του Ιράν. Κατευθείαν η τιμή του βαρελιού εκτοξεύτηκε κοντά στα 90 δολάρια. Δηλαδή, είχαμε μια αύξηση σε μια ημέρα 4%. Και αυτό δείχνει την αντίδραση της αγοράς σε μια υποθετική ενίσχυση, αν θέλετε, του καθεστώς των κυρώσεων εναντίον του Ιράν. Άρα, θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι περνάμε σε μια νέα φάση ενεργειακής κρίσης. Θα μπορούσε κανείς να το ισχυριστεί, αλλά για να φτάσουμε σε τέτοια συμπεράσματα θα πρέπει όντως να δούμε τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον για τις επόμενες εβδομάδες και όσο διαρκεί η επιχείρηση των Ισραηλινών στα Παλαιστινιακά εδάφη προκειμένου να βρουν αφενός τους ομήρους και αφετέρου να πάσουν τη λειτουργία της τρομοκρατικής Χαμάς, όσο λοιπόν λειτουργεί αυτό, η αβεβαιότητα υπάρχει, άρα είμαστε σε μια προ-κρίση κρίσης περίοδος, ενεργειακά τουλάχιστον. Αλλά πρέπει να δούμε τι θα γίνει και πώς θα απορροφήσουν τους κραδασμούς οι διεθνείς ενεργειακές αγορές. Αυτό βέβαια είναι σε διεθνές επίπεδο. Τώρα εμάς το θέμα είναι και πώς μας επηρεάζει όλη αυτή η κατάσταση. Εμάς μας επηρεάζει, γιατί προφανώς και η ελληνική αγορά ενέργειας τοποθετείται ευρύτερα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, δηλαδή πλέον είναι διασυνδεμένες σε ένα μεγάλο βαθμό οι αγορές, άρα οι κραδασμοί και οι συνέπειες σε όμορες αγορές ή σε όμορες περιοχές απορροφώνται και από την ελληνική αγορά. Άρα αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, δηλαδή τη δυναμική λειτουργία της διεθνούς αγοράς ενέργειας. Δεν μιλάμε πλέον για εθνικές αγορές ενέργειας παρά για περιφερειακές
και διεθνείς αγορές ενέργειας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι προφανώς, επειδή ακριβώς η σύγκρουση είναι στην ευρύτερη περιοχή μας, επηρεάζει τη μεταφορά ενέργειας σίγουρα και τα σχέδια μεταφοράς ενέργειας από την Ασία και δι' από τη Μέση Ανατολή μέσω της χώρας μας, στην κεντρική και δυτική Ευρώπη. Άρα δημιουργεί μεγαλύτερη ανασφάλεια και, αν θέλετε, έτσι, θέτει ένα αμφιβόλο και τον ευρύτερο εθνικό σχεδιασμό, ώστε να καταστούμε, αν θέλετε, διεθνές έτσι, hub, διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο μεταφοράς ενέργειας στην Ευρώπη. Mm-hmm. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, βλέποντας και τις εξελίξεις από τη Μέση Ανατολή. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Ομράν. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Ο κύριος Ορέστης Ομράν, δικηγόρος ειδικός σε θέματα ενέργειας και οικονομίας.